Η κατάθεση και η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας γίνεται σε μια περίοδο που οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί χτυπούν κόκκινο. Στην περιοχή μας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι, ενώ κι άλλες θερμές εστίες σοβούν. Η κούρσα των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών για το μοίρασμα του κόσμου, τον έλεγχο των αγορών και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ενεργειακών και εμπορικών δρόμων στρατηγικής σημασίας, επιταχύνεται επικίνδυνα. Οι υπεριαλιστικές αναμετρήσεις τροφοδοτούνται διαρκώς από νέα, πολύ επικίνδυνα στοιχεία, παράγονται νέα οπλικά και πυραυλικά συστήματα, νέα πιο καταστροφικά και θανατηφόρα πυρομαχικά, δοκιμάζονται και τροφοδοτούν την ανίποτη φρίκη στα πεδία των μαχών, στην Ουκρανία, στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ερυθρά Θάλασσα και αλλού. Ξοδεύονται δισεκατομμύρια δολάρια για σύγχρονους εξοπλισμούς. Η πυρηνική απειλή έχει γίνει μέρος της αντιπαράθεσης. Χειραγωγούνται από τις υπεριαλιστικές συμμαχίες η επιστήμη και η τεχνολογία, ενώ θα έπρεπε να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Δεν είναι αυτός ο κόσμος που χρωστάμε στις γενιές που ακολουθούν. Το ΝΑΤΟ προωθεί ταχύτατα την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών μέσα από συνεργασίες δημοσίου, ιδιωτικού και ακαδημαϊκού τομέα. Για παράδειγμα, το Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο John Hopkins διαφημίζει ότι συνεργάζεται με ειδικούς του ΝΑΤΟ και εκπροσώπους εταιριών για θέματα που αφορούν ζώνες και πεδία ματωμένων συγκρούσεων. Το ίδιο κάνει και με άλλα ευρωατλαντικά πανεπιστήμια. Το Harvard, το University of Texas, το George Washington University και άλλα. Παράλληλα, οι συνέργειες της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας εγκλωβίζουν φοιτητικούς οργανισμούς, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ιδρύματα ή ερευνητικά Ινστιτούτα, όπως είναι το Ίδρυμα The German Marshall Fund of the United States, διεκπεραιώνοντας νατοϊκές πρωτοβουλίες ή και ερευνητικά προγράμματα. Στη χώρα μας, στην Ελλάδα, πανεπιστήμια συνεργάζονται με το Νατοϊκό Κέντρο Πολυεθνικού Κέντρο Εκπαίδευση Υποστήριξη Ειρήνης στο Κιλκίς. Συνεργάζεται με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Υπουργός, στην πρώτη συζήτηση του σημερινού νομοσχεδίου που έγινε στην Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις προβλέψεις του νομοσχεδίου ως μια προσπάθεια, ακριβώς η διατύπωσή του, να περάσουμε τη δυνατότητα εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων σε υλικά νέας εποχής, αλλά και σε ανθρώπινο κεφάλαιο με δυνατότητες αντίληψης των προκλήσεων. Όμως αυτές οι προκλήσεις είναι κομμένες και ραμμένες στις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι προκλήσεις που η κυβερνητική αντιμετώπιση τους έχει τις ευλογίες της ελληνικής αστικής τάξης. Η κυβέρνηση και τα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα των ευρωατλαντιστών αναλαμβάνουν εργολαβία διεκπεραίωσης αυτού του έργου. Για το σχέδιο νόμου νατοϊκής έμπνευσης είναι χαρακτηριστική η συνολική ομοφωνία των αστικών κομμάτων. ΣΥΡΙΖΑ για το ΕΛΚΑΚ δήλωσε: «Είναι μια πρωτοβουλία που μπορεί να χαρακτηριστεί θετική ως προς το σκοπό που θα μπορούσε να εξυπηρετήσει». ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, το μέρος που αφορά τη σύσταση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας αποτελεί μια έστω και καθυστερημένη προσπάθεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ελληνική Λύση, Βελόπουλος, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο σίγουρα έχει ευγενή σκοπό και πώς θα μπορούσε άλλωστε να μην αξιολογηθεί θετικά. Πλεύση ελευθερίας. Νομίζουμε ότι ένα τέτοιο νομοσχέδιο έπρεπε να έχει έρθει πριν από πολλά χρόνια. Κυρίες και κύριοι, είναι φανερό, η ομοφωνία των αστικών κομμάτων είναι ανατριχιαστική. Ο λαός, οι εργαζόμενοι, η νεολαία, όλα αυτά τα βλέπουν. Βλέπουν να δρομολογείται στον τομέα της πολεμικής βιομηχανίας ένα φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ για τους επιχειρηματίες, αποσκοπώντας να τροφοδοτήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και αλλού. Αυτός ο σχεδιασμός οδηγεί στην ίδρυση του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, που προβλέπει το
στο σχέδιο νόμου. Μία δηλαδή ανώνυμη εταιρεία με μετόχους στο ελληνικό δημόσιο σε ποσοστό 67% και την ελληνική εταιρεία συμμετοχών και περιουσίας, το γνωστό υπερταμείο, με ποσοστό 33%. Θα λειτουργεί κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχοντας μάλιστα και άμεσες θυγατρικές. Σε αυτόν τον φορέα της πολεμικής βιομηχανίας αναπτύσσεται το σπέρμα της διαπλοκής Ελλήνων και μη επιχειρηματιών με εγχώρια, με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι κανόνες του οδικού χάρτη αυτής της διαπλοκής προφανώς είναι προσυμφωνημένοι και αποσκοπούν σε μια τεράστια κερδοφορία των επιχειρηματιών που ήδη εμπλέκονται ή θα εμπλακούν. Το δήλωσε ξεκάθαρα στην τοποθέτησή του στην Επιτροπή κατά την Ακρόαση των Φορέων ο κύριος Αναστάσιος Ροζολής, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. Δήλωσε ότι η ίδρυση του ΕΛΚΑΚ είναι σίγουρα μια κίνηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως αυτοί οι σημερινοί κυβερνητικοί σχεδιασμοί έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την ύπαρξη και λειτουργία των κρατικών στρατιωτικών εργοστασίων. Ήδη τα αποτελέσματα της χρόνιας υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης αυτών των βιομηχανικών μονάδων που για δεκαετίες συντήρησαν, αναβάθμισαν και επισκεύασαν συνολικά των ενόπλων δυνάμεων είναι πλέον ορατά. Οι εργαζόμενοι σε αυτά έχουν ξεσηκωθεί, καταγγέλουν τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις είτε για να πέσουν αυτά τα εργοστάσια ως όρημα φρούτα στα χέρια των ιδιωτών, είτε να απαξιωθούν απόλυτα και να κλείσουν αντικαθιστάμενα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Είναι γνωστό το μοντέλο. Το επόμενο τμήμα του σχεδίου νόμου αφορά τον εξυγχρονισμό της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών. Ο Μπέρτολ Μπρέχτ στο ποίημα «Η παρέλαση του παλιού καινούριου» γράφει: «Στεκόμουν πάνω σε ένα λόφο και είδα το παλιό να πλησιάζει, μα ερχόνταν σαν νέο». Αυτό σκιαγραφεί τη λογική του αποκαλούμενου εξυγχρονισμού της λειτουργίας των στρατιωτικών σχολών. Πέρα απ' τα άλλα, βγάζει μάτι κυριολεκτικά η δυνατότητα που δίνει το υποσυζήτηση νομοσχέδιο στις στρατιωτικές σχολές να διοργανώνουν διδακτορικά σε συνεργασία με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Αυτό καθεαυτό το γεγονός προφανώς και δεν έχει κάτι μεμπτό. Όμως, αυτά τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον τομέα της έρευνας ήδη έχουν αναπτύξει θολές οικονομικές σχέσεις με εταιρείες και οργανισμούς, καθώς και με πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Το χειρότερο όμως είναι ότι οι σπουδαστές των στρατιωτικών σχολών θα κάνουν διδακτορικά σε συνεργασία με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες. Μάλιστα, εκπρόσωποι αυτών των επιχειρήσεων ή των βιομηχανιών προβλέπεται να καθοδηγούν τον υποψήφιο διδάκτορα στο θέμα που θα αναλάβει. Αυτή η σχέση θα οδηγήσει νομοτελειακά σε αυτό που ο λαός μας ονομάζει νταραβέρι. Θα δημιουργήσει διαπλοκή σχέσεων στρατιωτικών και εταιριών. Το ερώτημα είναι, τι σχέση μπορεί να έχει η ανάπτυξη των ηγετικών προσόντων ενός εκολαπτώμενου ηγήτορα, αυτή είναι η αποστολή μιας στρατιωτικής σχολής, με την δημιουργία προϋποθέσεων μεγιστοποίησης των κερδών μιας εταιρείας. Πέρα από το ότι αυτές οι παραφύσιν σχέσεις αποτελούν παρακαταθήκη για μελλοντικές αλληλοεξυπηρετήσεις και είναι κατανοητός ο όρος στην πορεία της ιεραρχικής εξέλιξης των στελεχών. Αντίστοιχο χαρακτήρα έχει και το τμήμα του σχεδίου νόμου που αφορά τη σύσταση κοινού σώματος πληροφορικής στις ένοπλες δυνάμεις. Στοχεύει στην ομογενοποίηση της οργανωτικής δομής που ακολουθούν οι ευρωενωσιακές και νατοικές ένοπλες δυνάμεις σε αντίστοιχες υπηρεσίες τους. Προφανώς κρίνεται από την κυβέρνηση ως αναγκαία συνθήκη ώστε να συνεργάζονται και επ' αυτού του πεδίου σε κοινές επιχειρήσεις με καλύτερους όρους για την ευόδοση των εμπεριαλιστικών σχεδίων. Το παράδειγμα δε που βάζει η κυβέρνηση στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου είναι προκλητικό
και αποκαλυπτικό των σχεδιασμών της για τον χαρακτήρα που στοχεύει να δώσει σε τμήματα αυτής της υπηρεσίας. Είναι αποκαλυπτικό για τις κυβερνητικές προθέσεις το γεγονός ότι ένα από τα ακολουθούμενα πρότυπα ή μοντέλα για την ανάπτυξη αυτής της υπηρεσίας είναι και η Ισραηλίτικη μονάδα 8.200. Είναι μία υπηρεσία του Ισραηλινού Σώματος Πληροφοριών που στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη, η μονάδα αυτή έχει αναλάβει την τεράστια επιχείρηση προπαγάνδας και παραπληροφόρησης διαδίδοντας άθλια ψεύη και κατασκευασμένες ειδήσεις. Ξεπλένει τη βαρβαρότητα του κράτους του Ισραήλ χαρακτηρίζοντας τρομοκρατία τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού, ενοχοποιώντας την αντίστασή του, υπονομεύοντας και συκοφαντώντας την τεράστια λαϊκή αλληλεγγύη που εκφράζεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το πρότυπο της κυβέρνησης. Γιατί με αυτή την πολιτική συντάσσεται. Είναι ντροπή και μόνο που το περιλαμβάνεται μέσα στα κείμενα που μας δώσατε. Θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά για το άρθρο 65 που αφορά προγράμματα θητείας για άντρες, στρατεύσιμους και φένδρους και γυναίκες τα οποία συνδυάζονται με φίτηση στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Είναι ένα άρθρο έκτρωμα μέσω του οποίου η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την αδυναμία των λαϊκών οικογενειών να σπουδάσουν τα παιδιά τους τόσο λόγω οικονομικής ανέχειας όσο και της μετατροπής της παιδείας με οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πια σε πανάκριβο εμπόρευμα. Αναλαμβάνει εργολαβία τη στρατολόγηση και χειραγώγηση νέων παιδιών με την ύπουλη διασύνδεση των σπουδών τους και τη θητεία τους. Φαινομενικά διευκολύνει τις οικογένειες στα έξοδα σπουδών. Στην ουσία όμως πιθαναγκάζει την νεολαία να ακολουθήσει το δρόμο της υποταγής στις κυβερνητικές εντολές, την εργαλειοποίησή της στην κάλυψη των απαιτήσεων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην όθευση του φοιτητικού κινήματος. Η απειλή της αποπομπής από το πρόγραμμα για όσους εντάσσεται είναι σαφέστατη στο σχετικό άρθρο. Αποπέμπεται, λέει, αν πέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα. Ποια είναι, κύριε Υπουργέ, τα πειθαρχικά παραπτώματα? Ακόμη και η δημόσια έκφραση της προσωπικής άποψης ενός στρατευμένου είναι πειθαρχικό παράπτωμα. Αυτές είναι οι μεζούρες που βάζετε. Αυτά τα βολικά αποτελέσματα της πολιτικής της εκμεταλλεύεται η κυβέρνηση και υιοθετεί τα ανατριχιαστικά πρότυπα των ΗΠΑ της Αμερικής που στρατολογεί μισθοφόρους για τις βρώμικες στρατιωτικές αποστολές με θύματα, για παράδειγμα, Μεξικάνους που συλλαμβάνονται στα σύνορα των ΗΠΑ αναζητώντας μια καλύτερη τύχη, υπάμφτωχους κοινωνικά και οικονομικά θεριοποιημένους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας. Κλείνοντας, θα αναφερθώ συνοπτικά στο τι δεν περιλαμβάνει το σχέδιο νόμου. Καθόλου τυχαία βέβαια. Την ώρα που δαπανώνται δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς του ΝΑΤΟ, οι ανάγκες του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων για μια ακόμα φορά δεν είναι στις κυβερνητικές προτεραιότητες για επίλυση. Επιγραμματικά αναφέρω χρονίζοντα και ανεπίλυτα θέματα. Το συνταξιοδοτικό των επαγγελματιών οπλιτών, των ΕΠΟΠ, βαθμολογική εξέλιξη και το ασφαλιστικό των αποφύτων των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, η σταδιοδρομική εξέλιξη και βαθμολογική αποκατάσταση των αποφύτων των ανώτερων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών ειδικών καταστάσεων, η εξομοίωση του μισθού, έχουμε κάνει ως Κομμουνιστικό Κόμμα 2-3 επίκαιρες ερωτήσεις, η εξομοίωση του μισθού των σπουδαστών των στρατιωτικών σχολών με τους αντίστοιχους των σπουδαστών των σχολών σωμάτων ασφαλείας. Είναι λιγότερο από το μισθό, το 1/3. Η αυτεπάγγελτη αποστρατεία των εθελοντών μακράς θητείας και η ουσιαστική επίλυση του μισθολογικού τους, η ιατροφαρμακευτική και νοσοκομιακή περίθαλψη μελών οικογένειας κτλ. Ήδη ακούσαμε και τις αντίστοιχες προτάσεις των άλλων κομμάτων για τα προβλήματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων. Όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα δείχνουν το όψιμο ενδιαφέρον τους για όσα τότε όταν κυβερνούσαν επιδεκτικά αγνόησαν. Τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων πλέον δεν μασούν.
αγωνίζονται να αποτινάξουν τη μομφή των πελατειακών σχέσεων που μεθεδευμένα τους είχαν καλλιεργήσει όλες οι κυβερνήσεις. Έλα στο πολιτικό γραφείο και θα σε τακτοποιήσω. Σημαντικό ρόλο επίσης έχει να επιτελέσει σε όλα αυτά και ο συνδικαλισμός στις ένοπλες δυνάμεις, εκφράζοντας αποκλειστικά και μόνο τα συμφέροντα των στελεχών. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αδιάλειπτα βρίσκεται δίπλα στο προσωπικό και τα προβλήματα των ενόπλων δυνάμεων. Αναδεικνύει σταθερά και με συνέπεια προβλήματα που ταλανίζουν την καθημερινότητά τους αλλά και των οικογενειών τους, προτείνοντας και διεκδικώντας μαζί τους λύσεις. Σε αυτή τη γραμμή και με μεγαλύτερη ένταση θα συνεχίσει, ενισχυμένο και μετά τις επερχόμενες εκλογές της 9ης Ιούνιου. Ήδη το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δηλώσει ότι καταψηφίζει το υποσυζήτιο σχέδιο νόμου. Ευχαριστώ.